Γρηγόρης Ψαριανός και Άρης Πορτοσάλτες σε μια τοποθέτηση στο space της Άννας Μαρίας Λογοθέτη που προκαλεί προβληματισμό, όχι γιατί ο αριστερός Γρηγόρης Ψαριανός είναι έμιστος υπάλληλος της κυβέρνησης, σύμβουλος του Αντιπροέδρου Παναγιώτη Πικραμένου, και ο Πορτοσάλτε είναι ο γνωστός Πορτοσάλτε, αλλά γιατί προτείνουν ευθέως την κατάλυση του πολιτεύματος για να διασωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Γρηγόρης Ψαριανός συγκεκριμένα προτείνει να γίνουν οι εκλογές τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να έχουν γεμίσει τα ταμεία από τον τουρισμό και να μην χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ημερομηνία εκλογών μετά τις 13 Αυγούστου είναι κατάλυση του Συντάγματος και συνεπώς της Δημοκρατίας. Δηλαδή ο Γρηγόρης Ψαριανός εννοεί ότι θα ξεχαστεί το μαζικό έγκλημα γιατί θα έχουν πάρει λεφτά οι πολίτες από τον τουρισμό. Γιατί? Η απάντηση στο ηχητικό. Κατά των εξεταστικών επιτροπών που θα γίνουν, όχι της Βουλής, ενώ των επιτροπών που θα εξετάζουν την περίπτωση αυτή του δυστυχήματος, για να ξεθυμάνει λίγο αυτό, για να μην έχουμε μεγάλη αποχή στις εκλογές και το γνωστό το γνωστό συνθηματάκι «όλοι είναι οι ίδιοι και δεν ψηφίζουμε» και να πάνε να απαυτοθούν και τέτοια που ξέρουμε και που ξέρουμε πού οδηγούν αυτά. Και θα έχουμε ένα μεγάλο εκλογικό, ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος που θα φτάσει στις κάλπες, αν γίνουν γρήγορα έτσι, θυμωμένο, οργισμένο, εκτροχιασμένο. Ναι. Ναι. Και ψεκασμένο. Ωραίος αντίλογος. Δεν ξέρω, αγαπητέ φίλε, εσείς που θέσατε το ερώτημα. Να λοιπόν ο αντίλογος. Εσείς είστε μία πλευρά και ο Γρηγόρης η άλλη πλευρά. Ωραίος, να ένας ωραίος διάλογος. Σε ευχαριστούμε, Άρη. Εγώ δεν έχω απάντηση, ειλικρινά δεν έχω απάντηση, αλλά προσέξτε παρά. Είδες, δεν θέλω να ξεκολλήσω. Εμάς μας αρέσει αυτό, συνέχισε. Καλό για να είστε καλά, ευχαριστώ σας, ευχαριστώ ειλικρινά από βάθος καρδιάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας πω κάτι. Να πω λίγο κάτι πριν φύγετε. Ναι, βεβαίως. Ναι, γεια σας παιδιά, γεια σας σε όλους, χαίρομαι πάρα πολύ. Στα γρήγορα λίγο να σας πω κάτι, κύριε Πρωτοσάρτε, επειδή εγώ έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό, μ' ακούτε? Ναι. Βεβαίως, ακούω, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Λοιπόν, έχω να πω λίγο το εξής για τη μονιμότητα, έτσι. Για τη μονιμότητα υπάρχει το εξής θέμα, ότι επειδή είπαμε έτσι για το κράτος, το βλέπω σε πάρα πολύ στο Twitter να κυκλοφορεί αυτό, για τη μονιμότητα, να καταργηθεί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πρέπει να γίνουνε αυτής της τετραετίας, αυτής της κυβερνητικής θητείας, να κλείσει τη τετραετία η κυβέρνηση, να περάσει το καλοκαίρι με τις εισπράξεις του στον τουρισμό, η χώρα να πάρει μια πολύ βαθιά ανάσα και το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Και τον άκουσα άναυδος, γιατί δεν μπορώ να πω όχι σε αυτή την εκδοχή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη μου, πριν σε καληνυχτήσω, ένα τελευταίο αγαπημένο account εδώ, ο στρατηγός που είναι και φαν σου, θέλει να σου απευθύνει το λόγο και μετά θα πούμε οι φαν του Γρηγόρη. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και θα είμαι και γρήγορος. Ναι. Καλησπέρα. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε στη χώρα του τι φταίει και όχι το τι φταίει. Ο Πρωθυπουργός βγήκε με τη συγγνώμη και κάλυψε το τι φταίει. Αμφιβάλλω αν πολλοί το κατάλαβαν. Προς τιμήν του όμως. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος, για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες και να συνεχίσει το τρένο η Ελλάς να τραβάει την πορεία προς τα πάνω. Διαβάζω στο συμπολιτευόμενο τύπο απόψε ότι έχουμε μεγάλη άνοδο της αντιπολιτικής ψήφου διαμαρτυρίας. Όχι αντιπολιτευτικής, αντιπολιτικής. Αυτό είναι καμπανάκι. Ας το δούνε. Εγώ δεν ανησυχώ. Εγώ θα ξεσχιστώ. Είμαι ορκισμένος μουζαχεντίν.
για τον Κυριάκο, για την Ελλάδα, για την πατρίδα. Αλλά θα είναι κρίμα από ένα ηλίθιο σταθμάρχη να κλείσει ο σταθμός που λέγεται Ελλάδα. Ευχαριστώ και καληνύχτα. Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια μικρή ένσταση. Δεν μπορούμε να το πούμε κολοτρένο με την έννοια ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Καταλαβαίνω ποια είναι, το χρησιμοποιείτε, θα σας έλεγα... Με την έννοια του κολόσπιτου, του κολόσπιτου του Γιαννόπουλου. Ξέρω, κατάλαβα. Πρώτον, κύριε Άρη, αν μου επιτρέπεις. Μην το πείτε έξω από αυτό το περιβάλλον που είσαστε εδώ, το λέω για εσάς, βλέπετε τι περνάω.